στέγη που στάζει, αίθουσες με υγρασία και μόλις 7 άνθρωποι να προσπαθούν να καθαρίσουν εν μέσω πανδημίας και με κρούσμα κορονοϊού ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Ο λόγος για το Διεθνές Πανεπιστήμιο των Σερών και οι εικόνες είναι λίγες μέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς που σημειωτέων αναβλήθηκε δις. Ο πρίτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Καΐσης, που βρέθηκε στις Σέρες, κληθείς να σχολιάσει αυτή την κατάσταση, δήλωσε ικανοποιημένος από την καθαριότητα του Ιδρύματος των Σερών. Μάλιστα είπε ότι η καθαριότητα στο Ίδρυμα των Σερών είναι σε ικανοποιητικότατο επίπεδο. Ήδη κάναμε δημόσιο διαγωνισμό με τις δυνατότητες που έχουμε, ό,τι μπορούμε να πληρώσουμε. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι άσχημο να ευχηθεί κανείς να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός. Εμείς ό,τι είχαμε οικονομικά δυνατότητες το έχουμε διαθέσει, το εξαντλήσαμε. Νομίζω η καθαριότητα την οποία έχω δει και διαπιστώσει και εγώ, αλλά ιδίως με τους ανθρώπους που επισκέπτονται διαρκώς, είναι σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο. Εάν υπάρξουν προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα επιλύσουμε. Mm-hmm. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να σταματήσει η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ιδίως να μην δεσμευτεί καθόλου ο κόμβος και αντανακλαστικά και η πόλη. Θέλουμε να δείξουμε τη σπουδαιότητα του Πανεπιστημίου μέσα στη σπουδαία πόλη αυτή, να εντείνουμε τη συνεργασία, να την επεκτείνουμε και να τις δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο περιεχόμενο για να ωφεληθούν οι κάτοικοι της μείζωνος περιοχής και οι φοιτητές μας αυτονόητα, όπως και το δικό μας προσωπικό. Οι φοιτητές πάντως του Ιδρύματος που ρωτήθηκαν από την κάμερα της τηλεόρασης επιλογές, στην πλειονότητά τους δεν είναι το ίδιο ικανοποιημένοι. Εγώ δεν είμαι. Έχει αρκετά... είναι λίγο σκονισμένη στις τάξεις, κάποιες φορές τις ξεχνάνε. Η καθαριότητα είναι λίγο περιεργημένη για το πανεπιστήμιο. Αλλά εντάξει, προσπαθούν και όλες να πούμε την αλήθεια. Μια προσπάθεια τη βλέπετε, αλλά δεν είναι καθαρά. Δεν είναι καθαρά καθόλου. Θα μπορούσε και καλύτερα.